Οδύσσια, ραψοδία Γιώτα, στίχος 336. Ο Οδυσσέας και οι Εταίροι παραμένουν μέσα στο σπήλαιο του Κύκλοπος επί 3 μέρες και 2 νύχτες. Αυτή είναι, αρχίζει τώρα η δεύτερη νύχτα. Έχει επιστρέψει ο Κύκλοπας από τη Βοσκή με τα πρόβατά του. Κάτσε λίγο. Ναι, τρώει και ναι, συνεχίζουμε. Με το Εσπέρας ήρθε λοιπόν τα καλύτριχα πρόβατα νομεύων. Αμέσως το ευρύ σπήλαιο νησίλασε τα παχιά πίμνια, τα πάντα, κανένα μη αφήνοντας έξω στη βαθιά αυλή, ή γιατί κάτι φαντάστηκε ή και Θεός έτσι εκέλευσε. Έπειτα πάλι επέθηκε τον μέγα θηρεών υψηλά σηκώνοντας και κάθισε αρμέγοντας πρόβατα και μικόμενες αίγες. Πάντα καθώς έπρεπε, φέρνοντας σε εκάστη το έμβριό της. Ακολουθεί δηλαδή την καθημερινή του ρουτίνα. Ταιριάζει, βάζει τα πρόβατά του στις θέσεις τους, κάνει τις δουλειές τους καθημερινές. Και αφού λέει επέσπευσε καταπονούμενος αυτά τα έργα, 2 πάλι άρπαξαν και ετοίμασε για δείπνο. Τρώει άλλους 2 εταίρους του Οδυσσέως. Έχει φάει άλλους 2 για δείπνο. Και την πρώτη φορά που έχει φάει, τους 2 πρώτους εταίρους που έφαγε, υπάρχει περιγραφή, πλήρης περιγραφή, τους έφαγε στο 289. Υπάρχει μια πλήρης περιγραφή από κάτω των συναισθημάτων που ένιωσαν ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι όταν είδαν να τους κατασπαράσει. Τις άλλες 2 φορές που τρώει, γιατί τρώει συνολικά 6 συντρόφους του Οδυσσέως. Τις άλλες 2 φορές λοιπόν δεν υπάρχει καμία περιγραφή. Και υπάρχει ο ίδιος στίχος, 3.11 και εδώ 3.44, έχει τον ίδιο ακριβώς στίχο. Συνδεωγέ δια αυτε 2 μάρψας οπλίσα το δείπνο. Ετοίμασε το δείπνο του, δηλαδή άρπαξε 2 και ετοίμασε το δείπνο του. Τότε εγώ τον Κύκλοπα είπα, πλησιάζοντας. Τότε λοιπόν έχει ετοιμάσει το σχέδιό του από την προηγούμενη μέρα και τώρα το θέτει σε εφαρμογή. Τον πλησίασε λοιπόν τον Κύκλοπα, κρατώντας τα χέρια του γαβά, θα μεταφράζει ο κύριος Δούκας, είναι πολύ καλή μετάφραση, το κυσίβιον όμως, το κείμενο λέει κυσίβιον. Το κυσίβιον είναι ένα ξύλινο αγροτικό ποτήρι. Γιατί λέγεται έτσι? Γιατί φέρει γύρω του γεγλιμένα φύλλα κυσού. Κυσό είναι το ρήμα, 2 σίγμα, γιώτα 2 σίγμα όμικρον ωμέγα, σημαίνει στεφανώνω με κυσό. Του πλησιάζει λοιπόν τον Κύκλοπα κρατώντας αυτό το κυσίβιον στα χέρια του και με γεμάτο με μαύρο ίνο. Και του λέει, Κύκλοπα, να, ποιες ίνο μια και έφαγες ανθρώπινο κρέας, για να μάθεις τι ποτό στη μία μου φυλαγόταν. Σου το έφερα για σπονδί, μη και με ελεήσεις ή καδε πέμποντάς με, στέλνοντάς με δηλαδή στο σπίτι μου. Εσύ όμως μανιάζεις, καθόλου ανεκτός. Σκληρέ, σχέτιε είναι η λέξη. Πώς ύστερα άλλος θα σου φτάσει από τους ανθρώπους των πόλεων, γιατί κατά το πρέπον δεν έπραξες. Έτσι είπα και αυτός δέχτηκε και το ήπιεν όλο και ευχαριστήθηκε πολύ. Το ειδή ποτό πίνοντας και μου ετούσε δεύτερο πάλι. Δώσ' μου κι άλλο προφρόνος και το όνομά σου πες μου αμέσως τώρα για να σου δώσω ξένιο δώρο και εσύ να χαίρεις, γιατί και στους Κύκλοπες φέρει η ζίδωρος γη ίνο μεγαλοστάφυλλο που του διός ο όμβρος μεγαλώνει, αλλά ετούτος αμβροσίας και νέκταρος είναι απόρρια. Είναι δηλαδή και η χώρα των Κυκλόπων μεγαλώνει, στη χώρα των Κυκλόπων μεγαλώνουν στα φύλλα από μόνα τους, τα τρέφει η γη. Αλλά το κρασί που βγάζουν δεν έχει καμία σχέση με το κρασί που προσφέρει τώρα ο Οδυσσέας στον Κύκλοπα και το συγκρίνει με την αμβροσία και τον νέκταρ που είναι οι τροφές των θεών. Έτσι είπε και εγώ πάλι του πόρισα λαμπερόν ίνο. 3 φορές του έδωκα φέρνοντας και 3 το ήπιεν όλο ο άφρον. Αυτή η τριάδα είναι αυτή που επιτείνει μία έννοια, mm-hmm. την κάνει πιο σεβαστή, πιο ολοκληρωμένη. 3 βαθύ, ναι, οι τριάδες όλες είναι αυτές που δίνουν την ουσία, την έμφαση, ναι. Και όταν στου Κύκλοπος της φρένες ήλθε ο ίνος, περιφρένας ήλθε ίνος,
αυτό που λέμε ανέβηκε στο κεφάλι του, τον χτύπησε στο κεφάλι ο Ίνος αυτός, τότε λόγια του προσείπα μιλήχια. Κύκλοπα, ρωτάς το ξαπουστό μου όνομα, εγώ λοιπόν θα σου το υπώ. Και εσύ δώσε μου το ξένιο δώρο όπως υποσχέθηκες. Κανείς το όνομά μου, ούτη σε μίγε όνομα, λέει, ούτην δε με κυκλίσκουση, κανέναν με αποκαλούν, μητέρα και πατέρας και πάντες οι άλλοι εταίροι. Έτσι είπα και αμέσως εκείνος μου απάντησε με ανηλαιή καρδιά. Τον κανένα εγώ τελευταίο θα φάγω από τους εταίρους του και τους άλλους πριν. Αυτό το ξένιο δώρο σου είναι. Τι συμβαίνει τώρα? Ο Οδυσσέας έρχεται εδώ και προσπαθεί να φέρει το τυπικό της ελληνικής φιλοξενίας. Του το παρουσιάζει. Εκείνος δεν ξέρει από τέτοιες παραδόσεις, τέτοιες συνήθειες. Δεν είναι πολιτισμένος. Ναι, δεν είναι πολιτισμένος και τι κάνει? Χλεβάζει το τυπικό της ελληνικής φιλοξενίας. Του λέει, θα σου δώσω ξένιο δώρο, δώσε μου εσύ και θα σου δώσω και εγώ, δώσ' μου αυτό το κρασί και θα σου δώσω. Και μέσα σε μια θλιβερή παροδία αυτού του τυπικού της ελληνικής φιλοξενίας ζητά να μάθει το όνομά του. Και τι γίνεται? Του λέει, έχει και ένα είδος χιούμορ, ας το πούμε. Του λέει, θα σε φάω τελευταίο, αυτό είναι το δώρο μου. Είναι ένα μακάβριο χιούμορ δηλαδή. Βάρβαρο. Βάρβαρο, ναι. Είπε και ανακληθείς έπεσε νύπτιος. Έπειτα πάλι έγειρε πλαγιαστά τον παχία φιένα. Και ύπνος τον έπιασε. Που τα πάντα δαμάζει, πολύ ωραίο. Ύπνος πανδαμάτορ είναι. Πολύ ωραία λέξη. Πανδαμάτορ που δαμάζει τα πάντα. Και από το φάριγγα του λέει, φάριγγος είναι η ομηρική λέξη, εξέσει το ίνος, έβγαινε ίνος και ψωμί ανδρόμεοι, κομμάτια ανθρωπίνου κρέατος. Από αυτό, από αυτήν εδώ τη λέξη προέρχεται αυτό το ψωμί που λέμε. Τι είναι το ψωμί? Ψωμί σημαίνει κομμάτι. Προέρχεται από το ρήμα ψάω που σημαίνει τρίβο. Συνώνυμα, όχι συνώνυμα, ομόριζα, συγγνώμη, ομόριζα από το ρήμα ψάω είναι η ψήφος, που είναι, επειδή ήταν κομμάτι που ρίχναν στην ψηφοφορία, είναι η ψάμαθος που είναι η άμμος, που είναι τριμμένα κομμάτια, και είναι και το ψήγμα, και αυτό είναι κομμάτι. Και από το στόμα του, λέει, το φάριγγα του έβγαιναν ίνος και κομμάτια ανθρωπίνου κρέατος και ρευόταν ίνοβαρίων, ίνοβαρεμένος, βαρεμένος το κρασί. Τότε εγώ τον μοχλόν είπαμε ονομάζει εκείνο το μεγάλο ξύλο που θα του τρυπήσει το μάτι, τον μοχλόν το είχε ετοιμάσει από την, όταν έλειπε ο Κύκλοπας, από την πολύ στάχτη έθεσα έως να θερμανθεί, υπό την πολύ στάχτη έθεσα, έως να θερμανθεί και με έπει πάντα στους εταίρους θάρινα, ενθάρινα, θάρσινον είναι, θάρση είναι η προστακτική. Μήπως φοβηθεί κανείς και φύγει, αλλά όταν ταχαίως ο ελάινος μοχλός, το λέει ελάινο γιατί είναι από ξύλο ελιάς, είπαμε σαν να είναι μη παρούσα η Αθηνά, δεν είναι, αλλά μήπως με αυτό το κομμάτι στο ξύλο της ελιάς σαν να κάνει μια αμυδρή εμφάνιση, γιατί πρόκειται για μια μύτη, για ένα σχέδιο, για ένα τέχνασμα που εφευρίσκει ο Οδυσσέας για να κάνει αυτή την πράξη. Λοιπόν, και όταν λέει ταχαίως ο ελάινος μοχλός την πυρά έμελε να ανάψει και ας ήταν χλωρός και διαφαινόταν τρομερά, δηλαδή πύρωνε τρομερά αυτό το ξύλο, τότε εγώ πιο πέρα έφερα εκ του πυρός, το έβγαλε λοιπόν από το πυρ και γύρω οι εταίροι ίστανται, στέκονταν. Τότε θάρρος μέγα μου ενέπνευσε κάποιος θεός. Εκείνη τον ελάινο μοχλό πιάνοντας οξύ στην άκρη, στον οφθαλμό έμπηξαν, οφθαλμό ενέρισαν. Και εγώ από πάνω στηριζόμενος περιδινούσα, δίνεων, τον περιδινούσε, τον γύριζε. Όπως, και δίνει μια πολύ ωραία παρομοίωση, δίνει δύο παρομοιώσεις, είναι πολύ συγκλονιστική η σκηνή και δίνει δύο παρομοιώσεις. Η πρώτη τώρα, όπως όταν τρυπά ξύλο καραβίσιο κάποιος άνδρας με τρυπάνι, τρυπάνο είναι η ομηρική λέξη, και οι άλλοι από κάτω γυρίζουν τον ημάντα κρατώντας εκατέρωθεν και εκείνο τρέχει σταθερά διαρκώς, έτσι εκείνο τον οφθαλμό τον πυρίκαυστο μοχλό κρατώντας περιδινούσαμε και αυτόν αίμα περιέρε θερμός καθώς ήταν και όλα τα βλέφαρα γύρω και τα φρύδια. Πάντα δε η βλέφαρα αμφί και οφρίας, λέει,
έρισε ένα ιτμή, τσουρούφλησε ο ατμός που βγήκε από το μάτι του, καθώς η γλίνα κεγόταν. Η γλίνα είναι αυτό το ιαγώδες. Μέσα στο μάτι. Και έσκαγαν από το πύρι ρίζες του. Σφαραγεύδο δε η πυρή ρίζε. Σφαραγέωμε είναι το ρήμα. Λοιπόν, σε όλα τα ομηρικά έψη και στα δύο έπι, το ρήμα σφαραγέωμε εμφανίζεται σε αυτό το πρόσωπο, σε δύο σημεία σε αυτή τη ραψοδία. Μία εδώ στον στίχο 390 και μία στον άλλη, στο στίχο 440. Εδώ έχει την έννοια του εκβάλλου συρριγμών. Δηλαδή, καθώς τσουρουφλίζεται το μάτι του και το κάψιμο αυτό, βγάζει ένα μικρό ήχο. Αυτός ο ήχος είναι ρήμα που σημαίνει αυτόν τον ήχο. Μπορεί να είναι ηχοποιητικό, δεν ξέρω τι ακριβώς. Σφαραγεύντο λοιπόν η πυρή ρίζε, καίγονταν, έσκαγαν από το πυρί ρίζες του. Και η δεύτερη παρομοίωση τώρα. Όπως όταν χαλκουργός μεγάλο πέλεκι ή σκεπάρνει πέλεκιν ή εσκέπαρνον. Ομοιρικές λέξεις είναι όλες. Σε ψυχρόν είδων βαπτίζει και δυνατά σιρίζει για να σκληρύνει, κάνει έναν ήχο όταν το... Εμβάπτιση. Όταν εμβαπτίζεται λοιπόν κάνει αυτόν τον ήχο, γιατί τούτο είναι η δύναμη του σιδήρου, λέει. Το γάρ αυτή σιδήρου για κράτος εστίν. Σκληραίει το σίδερο με αυτή την μέθοδο. Ναι. Έτσι σύριξεν σύζε ο οφθαλμός. Γύρω από τον Ελάινο μοχλό. Τρομερά και τότε. Αυτό είναι τώρα, το περιγράφει σε αργή κίνηση αυτήν την. Ενώ πρόκειται για κάτι που έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα, είναι σαν να το βλέπει σε αργή κίνηση. Ναι. Τρομερά ήμοξε, λέει ο κύκλοπας, και αντίχησε γύρω η πέτρα. Και εμείς από δέος αποσυρθήκαμε. Εκείνος πάλι το μοχλό ξέσυρε από τον οφθαλμό. Επανειλημμένος λέει ότι το μάτι του είναι ένα. Είναι ένα το μάτι του κύκλοπα. Λέει οφθαλμόν, το αρχίζει από το 384-83, το ξαναλέει στο 87, το ξαναλέει τώρα στο 90-94 και ξανά. Το ξέσυρε από τον οφθαλμό του λοιπόν, εμόφυρτο πολύ. Έπειτα τον έριξε από τα χέρια του σαν τρελός και τους κύκλοπες μεγαλοφώναξε που γύρω του κατοικούσαν σε σπηλιές πάνω σε ανεμονταρμένες άκρες. Εκείνη την βοήν ακούγοντας πηγαίνουν άλλος από αλλού και οι στάμενοι ρωτούσαν γύρω από το σπήλιο τι τον λυπεί. Τι τόσο του λένε πολύφημε βεβλαμένος έτσι βοάς, και εδώ μαθαίνουμε το όνομά του, ως τώρα δεν το έχουμε μάθει. Είναι πολύφημος, πολύφημος θα πει φημισμένος, πολύ φήμη. Αριημένος του λένε, αριημένος από το άριμι σημαίνει βλάπτο. Δευλαμένος έτσι, λέει, τόσο πολύ χτυπημένος, τόσο πολύ έχεις βλαφθεί τόσο πολύ και φωνάζεις έτσι μέσα στην αμβρόσια νύχτα, την όμορφη, την ήσυχη, την ωραία νύχτα, φωνάζεις λέει έτσι και άϊπνος μας αφήνεις. Μήπως τα πρόβατά σου κάποιος βρωτός χωρίς να θέλει σε λάβνει, τα παίρνει λέει, σου κλέβουν τα πρόβατα, ή μήπως κάποιος σε σκοτώνει με δόλον ή με βία.